Φόβου ότι οι συνέπειε που θα επιφέρει η παρατεταμένη καλοκαιρία θα είναι καταστροφικέ εφόσον η περίοδο ανομβρία συνεχιστεί, εκφράζουν δήμαρχοι του νησιού που, αν και θα έπρεπε να έχουν κλείσει τι γεωτρήσει από τα τέλη του Οκτώβρη για την άρδευση, εξακολουθούν να τι χρησιμοποιούν κανονικά λόγω έλλειψη βροχοπτώσεων. Το θέμα τείνει να δημιουργήσει πανικό στου περισσότερου Δήμου του νησιού, με απρόβλεπτε συνέπειε όπω λένε και στι καλλιέργειε που ήδη εμφανίζουν τα πρώτα προβλήματα. Εδώ και δύο μήνε περίπου δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει νερό η ποσότητα του νερού είναι περιορισμένη, σχεδόν μόνο από άντληση από γεωτρήσει και καταλαβαίνετε ότι αν, έχουμε, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, ενδεχομένω να έχουμε και φαλμύρωση, δηλαδή να εισέλθει η θάλασσα στι γεωτρήσει που είναι ό,τι το χειρότερο για την περιοχή μα. Υπάρχει πρόβλημα με τι καλλιέργειε, ειδικά με τι ελιέ ε, που είναι έντονο το θέμα, αρχίζουν να διψούν πραγματικά τα δέντρα, είναι Δεκέμβρη και δεν έχουν ποτιστεί ουσιαστικά ακόμα. Ήδη κάποιες, πηγές που αδερβόταν κάποια χωριά έχουν σταματήσει. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε και πέρα από την αδρευτική περίοδο που ήταν η 31 Οκτωβρίου τη λειτουργία των αδρευτικών γεωτρήσεων. Δυστυχώς αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο και δεν έχουμε αλλαγή καιρού με καιρικά φαινόμενα που να βοηθούν την αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα, Θεωρώ ότι του χρόνου θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην ίδρυση τη ευρύτερη περιοχή. Σε χωριά τη Βιάνου, όπω διευκρίνησε ο Δήμαρχο, χρειάστηκε μέχρι και βιτίο να μεταφέρει νερό για την υδροδότηση των σπιτιών. Με το θέμα να έχει καλλιεργήσει μια πρωτόγνωρη αγωνία, καθώ όχι μόνο η επάρκεια είναι περιορισμένη, αλλά και ο κίνδυνο σε κάποιε περιπτώσει μέχρι και οι γεωτρήσει να τεθούν εκτό είναι ορατό. Ήδη πρέπει να πω ότι σε ένα οικισμό, στο χωριό Μέση, τροφοδοτούμε τη δεξαμενή με βιτίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, αν συνεχιστεί το φαινόμενο και αν δεν έχουμε βροχοπτώσει στο επόμενο τρίμηνο, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα ακόμα και για τον νεό τη ίδρυυση. Επιπλέον, ανησυχία δημιουργεί το γεγονό ότι στου λογαριασμού τη ΔΕΗ που θα λάβουν το επόμενο διάστημα, τα κόστη θα έχουν εκτοξευθεί. Αφού πέραν τη αρδευτική περίοδου που κλείνει στα τέλη του Οκτώβρη, το κόστο για τη λειτουργία των γεωτρήσεων σχεδόν διπλασιάζεται. Αν μέχρι 31 Οκτωβρίου, που είναι αδρευτική περίοδο, 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 συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτέ τι γεωτρήσει, αυτόματα η ΔΕΗ μετατρέπει τι γεωτρήσει σε αδευτικές που σημαίνει ότι το κόστος από το 50% και για όλη τη χρονιά που είχαμε καταναλώσει, μετατρέπεται αυτόματα σε αδρευτικό, δηλαδή αυξάνεται 50% αυτόματα. Αυτό είναι ένα τεράστιο κόστο. Η εκτίμηση από τι 119 αγιοτρήσει του Δήμου είναι ότι στο Δήμο μα το κόστο αυτό θα υπερβαίνει πάνω από 150.000. Το θέμα πάντω που έχει δημιουργήσει προβληματισμό σε μεγάλο μέρο των Δήμων του νησιού, όπω εξήγησε ο Δήμαρχο Μινώα Ζαχαρία Καλογεράκη, δεν αποκλείεται εφόσον αυτή η περίοδο ανομβρία συνεχιστεί να εμφανίσει καθολικά χαρακτηριστικά, μια και από περιοχέ τη ενδομή χώρας τροφοδοτούνται και μεγάλοι δήμοι που δεν αποκλείεται να ξεμείνουν και εκείνοι από νερό.